με την ανάλυση, αγαπητοί μου, των τριών πρώτων κεφαλαίων του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Κλείει το πρώτο μέρος του όλου βιβλίου, εις το οποίον βιβλίον επεσκοπήθη το παρόν της Εκκλησίας, όπως ήτο κατά τους χρόνους του Ιερού Ευαγγελιστού, με την αποστολή των 7 επιστολών προς τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Ήτο η αποκάλυψη του παρόντος, α εισή, εκείνα τα οποία υπάρχουν, όπως ειδοποίησε ο Κύριος, χωρίς όμως αυτό να αποκλεί την αποκάλυψη της εσωτερικής ζωής της Εκκλησίας ως πτυχές της Εκκλησίας καθ' όλη την πορεία της μέσα εις την ιστορία. Όσο όμως προχωρεί η πορεία της Εκκλησίας μέσα εις τους αιώνας και θα πλησιάζει προς το τέρμα της, που συμπίπτει το τέρμα της Εκκλησίας με το τέλος της ιστορίας, τόσο θα πυκνώνονται οι πειρασμοί και οι δυσκολίες της Εκκλησίας με αποκορύφωση την παρουσία του Αντιχρίστου. Έτσι η Εκκλησία αποδύεται σε αγώνες που περιγράφονται μεταξύ των κεφαλαίων 4 έως 19 στο χωρίο 10. Μέσα σε αυτόν τον χώρο, από το 4 κεφάλαιο έως το 19 κεφάλαιο, είναι αδιγενέστε εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν. Αλλά ο σκοπός της εκθέσεως αυτών των μελλοντικών αγώνων της Εκκλησίας, μην ξεχνάτε δε ότι εμείς απέχουμε από εκείνα τα αησί, εκείνα που υπάρχουν τότε, στην εποχή του Ιωάννου. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει 2000 χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμεθα όχι απλώς μέσα εις εκείνο το αδιγενέστε, αλλά και εις τα πρόχειρα ίσως, πιθανώς και εις το τέλος αυτής της πορείας. Ο σκοπός λοιπόν εκθέσεως αυτών των μελλοντικών αγώνων της Εκκλησίας είναι να προετοιμάσει η Εκκλησία τους πιστούς στο να αγωνιστούν, αλλά και να τους παρηγορήσει, να τους παραμυθίσει και να τους βοηθήσει να μην σκανδαλιστούν και να μην κοσμικοποιηθούν. Διότι παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι σκανδαλίζονται πάρα πολύ εύκολα όταν δουν ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά με τον εαυτό τους, δηλαδή στην Εκκλησία. Κάποτε όταν ήμουν μικρός είχα μια απορία η οποία με βασάνιζε. Ήταν η εξής: άκουγα για τον Αντίχριστο, άκουγα για το τέλος του κόσμου, τη Δευτέρα Παρουσία, άκουγα μάλιστα από απλούς ανθρώπους ότι ο Αντίχριστος θα σφραγίσει τους δικούς του ανθρώπους και λοιπά, και όσοι έχουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου δεν θα κερδίσουν, δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Όλα αυτά τα άκουγα και μου δημιουργούσαν την εξής απορία: μα καλά, θα το πω απλό ελληνικά όπως το καταλάβαινα τότε, τόσο χαζοί θα είναι οι χριστιανοί να παραδοθούν στον Αντίχριστο? Αλλά όμως, αγαπητοί μου, όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι δεν ήταν τόσο απλούν το πράγμα. Αν θέλετε, στο βάθος είναι απλούν, αλλά το κάναμε εμείς οι άνθρωποι πολύ σύνθετο. Δηλαδή τι? Από τη στιγμή που μέσα στη ζωή μας δεν θα έχουμε σωστή τοποθέτηση χριστιανική και τα βιώματά μας δεν θα είναι χριστιανικά, δεν θα έχουμε αγάπη μέχρι θανάτου εις τον Ιησού Χριστό και πίστην, είναι πολύ επόμενο μέσα σε μια χαλάρωση, χαλαρωμένη ζωή που ζούμε, ενώ προχωρούμε, αν τύχει κάτι στην πορεία μας, να σκοντάψουμε. Σκοντάβω δε, με άλλα λόγια λέγεται, σκανδαλίζουμε. Και σκανδαλίζουμε θα πει σταματώ. Γιατί σκοντάβω θα πει κάπου σκοντάπτω σε ένα σκάνδαλο, πέφτω, δεν σηκώνομαι, μένω εκεί πεσμένος.
Έτσι το κατάλαβα πάρα πολύ καλά τώρα. Και κάθομαι και βλέπω σήμερα τους ανθρώπους και λέγω. Λέγω, άνθρωπε, ΣΥ Α, ΣΥ Β άνθρωπε, αδελφέ, που βαφτίστηκε. Ξέρεις ότι εκεί που πηγαίνεις, ότι αυτό είναι μια προδρομική κατάσταση του Αντιχρίστου. Ξέρεις ο τρόπος με τον οποίο κινείσαι, ότι ήδη παρασκευάζεις τον δρόμο του Αντιχρίστου. Δεν σε πιστεύουν, δεν το καταλαβαίνουν. Τώρα το κατάλαβα αυτό. Οι άνθρωποι απιστούν. Αλλά και να μας φυλάξει η Εκκλησία, γι' αυτό μας προσφέρει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, από την κοσμικοποίηση. Διότι η κοσμικοποίηση είναι ο καλύτερος τρόπος να φτάσουμε εις το σκάνδαλο, όταν δούμε να πέφτουν οι πολλοί, όταν θα δούμε οι άνθρωποι να είναι περιφερόμενα ψυγεία από πλευράς πίστεως και αγάπης, και τότε να εγκαταλείψουμε την Εκκλησία, να μην έχουμε πλέον την ελπίδα μας εις αυτήν. Αλλά σας είπα, η αφετηρία είναι η κοσμικοποίησή μας. Γι' αυτό ας προσέχουμε πολύ. Μην ξεχνάμε δε αυτή τη στιγμή ότι λίγο ή πολύ ή το καταλαβαίνουμε ή δεν το καταλαβαίνουμε, όλοι είμεθα κοσμικοποιημένοι. Μην το ξεχνούμε αυτό. Μην το ξεχνούμε. Έχουμε μέσα μας ικανό κομμάτι, ικανόν μέρος κόσμου μέσα στην ύπαρξή μας και στη ζωή μας. Και αρχίζει το τέταρτο κεφάλαιο, το και κύριον μέρος, όπως σας είπα, του όλου βιβλίου, με τα εξής λόγια. Μετά ταύτα, είδων και ειδού, θύρα ανεωγμένη εν το ουρανό, και η φωνή η πρώτη ηνίκουσα ως σάλπιγγος λαλούσης μέτε μου, λέγον, ανάβα όδε, και δείξωση αδίγενέστε μετά ταύτα. Σας το μεταφράζω. Μετά από αυτά είδα και να μία πόρτα ανοιγμένη στον ουρανό, και η φωνή η πρώτη που είχα ακούσει και ήταν δυνατή σαν φωνή σάλπιγγος, που μου μιλούσε, μου λέγει, ανέβα εδώ και θα σου δείξω εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν μετά από αυτά. Ποια όμως μετά από αυτά? Μετά από την πρώτη οπτασία που είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που ήταν ο δεδοξασμένος Ιησούς, να του υπαγορεύει την καταγραφή των 7 επιστολών προς τις 7 αντίστοιχες εκκλησίες της Ανθυπατικής Ασίας. Πρέπει όμως να πούμε ότι αυτό το μετά ταύτα δεν έχουμε μία διακοπή και κατόπιν έχουμε κάτι καινούριο, αλλά έχουμε μία οργανική συνέχεια των πρώτων με τα δεύτερα, έστω και αν το σκηνικό αλλάζει. Είναι ένα στοιχείο η αλλαγή του σκηνικού, πάρα πολύ συχνό, όπως θα δούμε εις το όλων βιβλίων της Αποκαλύψεως. Συνεχώς αλλάζει το σκηνικό. Παρουσιάζει μία εικόνα, μερικά πεπραγμένα αυτής της εικόνας, κλείνει η εικόνα αυτή, ανοίγει μια άλλη. Ο τρόπος δε που κλείνουν και ανοίγουν οι εικόνες είναι, από φιλολογικής πλευράς, είναι αριστοτεχνικότατος. Όταν επί παραδείγματι λέγει, ανοίγει μια σφραγίδα ο άγγελος και γίνεται εκείνο και εκείνο και εκείνο. Κατόπιν ανοίγει δεύτερη σφραγίδα και ούτω καθεξής. Έχουμε πολλές τέτοιες αλλαγές σκηνικών, πολύ συνηθισμένες, οι οποίες έρχονται να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε, αγαπητοί μου, πώς ακριβώς θα δούμε τα γεγονότα μέσα στην ιστορία. Όμως θέλω να καταλάβετε ότι όταν έχουμε αυτή την αλλαγή των σκηνικών, δεν σημαίνει ότι έχουμε μία διακοπή, αλλά υπάρχει μία οργανική ενότηση, όπως ακριβώς σε μία θεατρική παράσταση που έχουμε κλείσιμο της αυλαίας, άνοιγμα σε μία καινούργια σκηνή, χωρίς να σημαίνει όμως ότι έχουμε άλλο έργο. Έχουμε το ίδιο έργο, αλλά έχουμε απλώς μία άλλη σκηνή. Όταν κανείς μελετά
το Ιερόν Κείμενον από του τετάρτου κεφαλαίου έχει την αίσθηση του ανοιχτού χώρου, ενώ στα τρία πρώτα κεφάλαια ο Ιωάννης ακούει την υπαγόρευση των επιστολών και όπως πολύ ωραία εικονογραφείται, ο Ιωάννης είναι κάπως έτσι σαν ανάσκελα. Μάλιστα στο σπήλαιον της Αποκαλύψεως εις την Πάτμον, και εκεί ο Κύριος, διότι άκουσε τη φωνή και στάθη προς τα πίσω, εγύρισε το κεφάλι του πίσω να ειδεί ποιος ομιλεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο χώρος εκεί είναι περιορισμένος, το σκηνικό είναι κλειστό. Εδώ, όπως διαβάζομαι από του τετάρτου κεφαλαίου και πέρα, έχουμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε έναν ανοιχτόν χώρο, ότι βρισκόμεθα άλλοτε στη γη, άλλοτε στον ουρανό και άλλοτε μεταξύ γης και ουρανού. Όλα αυτά να διαδραματίζονται αλλεπαλλήλως κατά έναν θαυμάσιον και μεγαλοπρεπή τρόπο. Με το ιδού, με τα ταύτα είδων και ιδού, εισάγεται ο ιερός οπτασιαστής ο Άγιος Ιωάννης σε αυτό το καινούριο σκηνικό. Και ειδού θύρα ανεωγμένη εν το ουρανό, πόρτα ανοιγμένη στον ουρανό. Μεγαλειώδης εικόνα αυτή, αγαπητοί μου, αληθινά μεγαλειώδης εικόνα. Ένα άνοιγμα στον ουρανό. Τι σημαίνει αυτό το άνοιγμα στον ουρανό? Όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, η περιέρεση της θύρας των κρυπτών του Πνεύματος Μυστηρίων σημαίνει την δήλωση. Δηλαδή, η αφαίρεση της θύρας σημαίνει την δήλωση των κρυπτών μυστηρίων του Αγίου Πνεύματος. Ότι τώρα θα ειδεί να του φανερώνονται εκείνα τα οποία δεν έβλεπε μέχρι τότε. Αποκάλυψης μυστηρίων Θεού. Αυτό θα πει ανοίγει μια πόρτα στον ουρανό. Αφότου ο ουρανός, ο οποίος είναι ο συμβατικός τόπος του θρόνου του Θεού, συμβατικός τόπος, ο Θεός είναι παντού, αλλά λέμε ο Θεός είναι στον ουρανό συμβατικά, όπως λέμε ότι ο Άδης επίστευαν παλαιά στην Παλαιά Διαθήκη ότι είναι μέσα στη γη. Γι' αυτό και υπάρχει η έκφραση ότι ο Χριστός κατέβηκε εις την καρδία της γης. Συμβατικό είναι αυτό. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν? Δεν ξέρουμε τίποτα. Είμαστε σαν χαμένοι, αγαπητοί μου, μέσα σε αυτό το σύμπαν. Σαν χαμένοι. Πιστέψτε, εάν δεν άνοιγαν κάτι τέτοιες πόρτες στον ουρανό να αποκαλύψουν κάποια μυστήρια, δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να ξέρουμε. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μα τίποτα δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε. Ματέως αγωνιζόμεθα να μάθουμε κάτι. Τίποτα. Είμαστε χαμένοι μέσα στο σύμπαν. Έτσι, αυτό το ουρανός, όπως σας είπα, αυτός ο συμβατικός τόπος του θρόνου του Θεού, έκλεισε. Πώς έκλεισε? Έκλεισε τότε με τους πρωτοπλάστους. Διότι οι πρωτόπλαστοι ήσαν, αμάρτησαν απέναντι στον Θεό, ενώ επεκοινώνουν πρώτα με τον Θεό. Τώρα όμως έκλεισε ο ουρανός. Κοιτάξτε πως έκλεισε. Μία ωραία εικόνα εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως. Εξεδιώχθησαν του παραδείσου οι πρωτόπλαστοι και έκλεισε η θύρα και ετάχθησαν τα χερουβίμ να θυλάσσουν την είσοδον με την φλογίνη ρομφαία την περιστρεφωμένη. Δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό που σας είπα? Σημαίνει ο άνθρωπος έχασε πλέον την επαφή του με τον ουρανό. Έκλεισε η πόρτα. Τώρα ανοίγει η πόρτα αυτή που έκλεισε στους πρωτοπλάστους. Έτσι ο ουρανός που έκλεισε με τους πρωτοπλάστους έμεινε μυστηριώδης. Ο Θεός ελισμονήθη, ο αληθινός Θεός. Οι άνθρωποι βλέποντας από τον ουρανό και κάτω άρχισαν πλέον να λατρεύουν μόνο ό,τι έβλεπαν.
δηλαδή την κτήση. Η ανθρωπίνη ύπαρξη, η γνωήθη και ο προορισμός της. Η ανθρωπίνη ύπαρξη υπήρξε ένα μυστήριο. Τι είναι άνθρωπος? Θυμηθείτε τους Έλληνας φιλοσόφους που είναι οι σημαντικότεροι στα θέματα αυτά της παγκοσμίου, θα λέγαμε, φιλολογίας και φιλοσοφίας, να δείτε πώς βλέπουν τον άνθρωπο. Τι είναι ο άνθρωπος? Μία μυστηριώδης ύπαρξη. Ο ένας μεν λέγει τούτο, ο άλλος λέγει εκείνο. Γιατί ακριβώς έκλεισε ο ουρανός να μας αποκαλύψει τι είναι ο Θεός, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι οι σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό κλπ. Έτσι ο άνθρωπος φοδρά επεθύμησε, αγαπητοί μου, να διείδει μέσα από αυτόν τον κατάκλειστον ουρανόν κάτι. Αυτό το κάτι του μπόρεσε σαν μια σπιθούλα, σαν μια χαραμιδίτσα, κάπως κάτι να αντιληφθεί. Αυτό το λέμε μια έλαμψη της ανθρωπίνης διανοίας, που στεκόμαστε εμείς οι άνθρωποι μπροστά της με το στόμα ανοιχτό. Έτσι θαυμάζουμε έναν Πλάτωνα, έτσι θαυμάζουμε έναν Αριστοτέλη, έτσι θαυμάζουμε κάποιους μεγάλους φιλοσόφους και μη Έλληνας φιλοσόφους, διότι κάποια σπιθίτσα, κάποια έλαμψη για να διεισδύσουν μέσα από το βαρύ κατάκλειστο καταπέτασμα του ουρανού και κάτι να δουν. Αυτό όμως το βλέπαν μέσα από έναν κύρτον ή κύλων φακών. Δηλαδή το βλέπαν όχι όπως θα βλέπαμε απευθείας ένα αντικείμενο, αλλά παραμορφωμένο. Ρίξτε μια ματιά σε έναν κύλων ή κυρτών καθρέπτη, να δείτε πόσο θα σας παραμορφώσει το πρόσωπο. Και θα δείτε μέρα ένα πρόσωπο, αλλά δεν θα είναι αυτό το πραγματικό το δικό σας. Έτσι οι άνθρωποι μίλησαν για ψυχή, αλλά δεν ήξεραν τι πράγμα είναι. Τι ήξεραν? Δεν μπορούσαν να ξέρουν πιο πολλά. Δηλαδή είδαν το ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά παραμορφωμένα. Και έτσι μίλησαν για μετεμψύχωση, μίλησαν για θάνατον της ψυχής, μίλησαν για λογική και πνευματική ψυχή, κάνοντας ένα διαχωρισμό, δηλαδή ζωική και πνευματική ψυχή και άλλα πολλά. Πλάνες δηλαδή, πλάνες. Βλέπετε? Έπρεπε τον ουρανό να τον ανοίξει πάλι ο Θεός για να μπορέσει να αποκαλύψει τα μυστικά του στον άνθρωπο και να τα γνωρίσει ο άνθρωπος πλέον απευθείας. Να πως το λέει αυτό η Αγία Γραφή, Ιωάννης 3,13: ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν, ημι ο εκ του ουρανού καταβά. Κανένας δεν ανέβηκε εις τον ουρανόν παρά μόνο εκείνος ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτή η φράση του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι ακριβώς ό,τι σας λέγω τόση ώρα περί του κατακλείστου ουρανού. Αφού δεν ανέβηκε κανένας, πώς μπορεί να γνωρίζει τι είναι στον ουρανό? Είναι αυτό που κατά λαϊκή έκφραση λέμε οι άνθρωποι: ποιος πήγε στον Άδη, ποιος πήγε στην κόλαση, ποιος πήγε στον Παράδεισο. Ναι, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε αυτούς που το λέγουν, αλλά με δώσει ικανή απιστίας. Δεν πήγα εγώ, αλλά πήγε ο Χριστός. Εγώ δεν ανέβηκα στον ουρανό, αλλά κατέβηκε όμως ο Χριστός από τον ουρανό. Δεν τον πιστεύεις, αδελφέ μου, τον Χριστόν? Θα μείνει κατάκλειστος ο ουρανός για σένα. Απλούστατα, διότι αυτή η θύρα που άνοιξε επάνω εις τον ουρανό είναι αυτός ο ίδιος ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Είπε ο ίδιος ο Κύριος: εγώ είμαι η θύρα. Ποια θύρα? Να, αυτή τη θύρα που τώρα βλέπει ανοιχτή ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής εις τον ουρανό. Αυτή είναι η θύρα. Και αυτή η θύρα, σας ξαναλέγω, είναι ο Χριστός. Χωρίς τη θύρα Χριστός είναι αδύνατο να μάθουμε τι είναι ο Θεός, τι είναι ο άνθρωπος και ποια είναι οι σχέσεις μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Ένα βαθύτατο σκοτάδι. Τα μεγάλα προβλήματα που απασχόλησαν τους ανθρώπους θα τους απασχολούν πάντοτε. Χωρίς λύση και χωρίς τελειωμό. Κάθομαι και βλέπω εκδόσεις καινούργιες φιλοσόφων με την Αράδα και με τη Σέσουλα, Ευρωπαίοι φιλόσοφοι, Αμερικανοί φιλόσοφοι και της Ανατολής, κυρίως Ευρώπης και Αμερικής.
γράφουν καινούργια βιβλία, καινούργιες θεωρίες, προσπαθούν. Φτωχοί ταλέποροι φιλόσοφοι, η πόρτα άνοιξε. Αλλά επειδή δεν δέχεστε τον Ιησού Χριστόν, που είναι η θύρα, γι' αυτό το λόγο βλέπετε κατάκλειστον των ουρανών και δεν ξέρετε τίποτα. Ζείτε και υπάρχετε μέσα στις πλάνες. Το λέγω ώστε αν άνθρωποι εδώ διανοούμενοι, νέοι, θα ήθελαν να ξεδιψάσουν διαβάζοντας αυτούς τους φιλοσόφους, μη τους διαβάστε καθόλου. Ανοητένουν. Ανοητένουν. Μετά Χριστόν. Μετά Χριστόν φιλοσοφία. Όποιος θέλας με κατηγορήσει. Μετά Χριστόν φιλοσοφία. Άχριστη. Τι να την κάνω. Τι να την κάνω. Προ Χριστού. Μάλιστα. Ήταν μια προσπάθεια, όπως σας είπα, να τρυπήσω κάτι να γνωρίσω. Σε αυτό το βαρύ, το τείχος, το αδιαπέραστο του ουρανού. Μετά Χριστόν, που άνοιξε ο ουρανός. Θα πηγαίνω, στα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στα στοιχεία του κόσμου τούτου, να μάθω από εκεί τι και πώς. Μα είναι ανόητο. Το να θεολογήσω, ή αν θέλετε να κάνω κατάχρηση του όρου, το να φιλοσοφώ, κατάχρηση του όρου έκανα, το να φιλοσοφώ πάνω στο δεδομένο υλικό, δηλαδή πάνω στο λόγο του Θεού, το καταλαβαίνω. Αλλά γιατί να κάνω κατάχρηση του όρου, θα πω το σωστό όρο. Να θεολογήσω. Να θεολογήσω επάνω στο κατατεθειμένο υλικό την Αγία Γραφή, μάλιστα. Να τρέχω σε συντετριμένα φρέατα, σε χαλασμένα πηγάδια, να πιω νερό, γιατί, για ποιο λόγο. Ο Χριστός λοιπόν είναι η θύρα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την βάπτιση του Ιησού, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, χρησιμοποιώ τον Μάρκο γιατί έχει ένα ισχυρό ρήμα, είδε σχιζωμένους. Ο Ματθαίος λέει ανεωγμένους. Ο Μάρκος λέγει σχιζωμένους. Το ρήμα σχίζω είναι, για να το καταλάβετε, έχω ένα γράμμα. Το ανοίγω, θα πει, κάνω μια προσπάθεια. Μια προσπάθεια κάνω να το ξεκολλήσω, να το ανοίξω. Σχίζω, θα πει, δεν έχω υπομονή. Κράκ, τραβάω μία και βγάζω από μέσα από το φάκελο το γράμμα. Όταν λέγει λοιπόν ο Μάρκος, είδε ο Ιωάννης σχιζωμένος στους ουρανούς, δείχνει μία βιαία πράξη επάνω στον ουρανό. Είδε λοιπόν σχιζωμένους στους ουρανούς και το πνεύμα ως περιστεράν καταβαίνον επ' αυτών. Τι σημαίνει όλη αυτή η θέση? Σημαίνει ότι άνοιξε ο ουρανός. Μπορώ λοιπόν να δω μέσα από τους σχιζωμένους ουρανούς τα μυστήρια του ουρανού, μα και τα μυστήρια της γης. Διότι αν δεν μου πει κάποιος για τα μυστήρια της γης, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά προσέξτε όμως, οι ουρανοί ανοίχθηκαν μόνον εις τον Ιησούν και διά του Ιησού. Στον Ιησούν κανείς άλλος βαπτιζόμενος δεν στάθηκε εκείνος που ανοίχθηκαν για λογαριασμό του ουρανοί. Ποτέ. Εις τον Ιησού λοιπόν ανοίχθηκαν, αλλά και ανοίχθηκαν διά του Ιησού. Γιατί διά? Διότι ενυνθρώπισε ο Θεός Λόγος. Το πνεύμα δεν θα ήρχε το εάν ο Λόγος δεν ενυνθρώπιζε. Ακούστε πως το λέει ο ίδιος ο Κύριος. Εγώ τώρα κατέβηκα στη γη, αλλά πρέπει τώρα όμως να ρίξω δρόμο να ανεβείτε εσείς μαζί μου στον ουρανό. Εάν εγώ δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θα κατέλθει. Πρέπει λοιπόν εγώ να απέλθω με την τεθεωμένη ανθρωπίνη φύση που πήρα, που είναι από εσάς η φθαρμένη φύση, και εγώ την έκανα τεθεωμένη. Πρέπει τώρα να ανεβεί αυτή η τεθεωμένη φύση στον ουρανό, να ανοίξω δηλαδή το δρόμο, και δια της οποίας οδού θα κατέλθει το Πνεύμα του Άγιον, η Πεντηκοστή. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, συμφέρει εγώ να απέλθω. Αυτό σημαίνει, άνοιξε ο ουρανός. Και το σπουδαίο ακόμη, αν το θέλετε, ότι αφότου ενυνθρώπισε ο Θεός Λόγος, ο ουρανός μένει πλέον ανοιχτός προς πάντα βουλόμενον. Γι' αυτό μας κάνει εντύπωση που εδώ ο Ευαγγελιστής λέγει «Και ιδού είδον θύραν ανεωγμένη».
Δεν λέγει απλώς ότι ανοίχθηκε για μια στιγμή και έκλεισε, αλλά παραμένει ανοιχτή. Ανεωγμένη θα πει έχει ανοιχτεί. Και είναι ανοιχτή η θύρα. Έτσι, να το μάθουμε για μια ακόμη φορά, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να εισέλθει στον ουρανό παρά δια της θύρας Χριστός. Μόνο εάν περάσω από την θύρα Χριστός, τότε μπαίνω στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή με το Χριστό μπαίνω στη Βασιλεία του Θεού. Διά του Χριστού και με το Χριστό, με τη βοήθειά του. Και εκεί το τέρμα είναι πάλι ο Χριστός. Καταλάβατε, με το Χριστό, διά του Χριστού και προς τον Χριστό. Όλα είναι και τα τρία αυτά είναι ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Θυμηθείτε ακόμη, όταν ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού, το καταπέτασμα του ναού που ήταν το σύμβολο διαχωρίσεως ουρανού και γης, διότι στο έξω μέρος του ναού ήσαν μόνο οι ιερείς και ο αρχιερεύς, στα ενδότατα που έμπαινε μόνο μια φορά το χρόνο ο αρχιερεύς με τα αίματος, δεν έμενε κανείς άνθρωπος. Το σύμβολο του ουρανού και έξω ο κυρίως ναός, το σύμβολο της γης. Εχώριζε ο ουρανός με τη γη, δηλαδή τα Άγια των Αγίων από τα Άγια, με ένα καταπέτασμα, με μια κουρτίνα βαριά. Όταν ο Χριστός εσταυρώθηκε και εξέπνευσε επάνω εις τον Σταυρόν, με την εκπνοή του Κυρίου επί του Σταυρού σχίστηκε το καταπέτασμα. Τι θα πει αυτό? Άνοιξε ο ουρανός. Τι καταπληκτικό. Με το θάνατο του Χριστού άνοιξε ο ουρανός. Τι ευλογία. Και έμεινε από τότε ανοιχτός. Σχίστηκε η κουρτίνα. Έμεινε ανοιχτή. Και ενώθηκε στα σύμβολα ουρανός και γη. Και στην πραγματικότητα τα διεστώτα ουρανός και γη ο Χριστός τα ίνωσε. Και τα ίνωσε στην ανθρωπίνη του φύση. Και η φωνή η πρώτη, η νίκουσα, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής, ως σάλπιγγος λαλούσις μετεμού λέγον. Και η φωνή η πρώτη την οποία άκουσα σαν σάλπιγγα να μιλάει σε μένα και μου έλεγε. Ποια είναι αυτή η πρώτη φωνή? Είναι η φωνή του Υιού του ανθρώπου, του Ιησού Χριστού, του δεδοξασμένου, του υπεριστορικού πλέον Ιησού Χριστού, που του υπηγόρευσε κατά την πρώτη κλίση τας επτά επιστολάς προς τας επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Και την πρώτη φορά και τη Δευτέρα η φωνή που ακούστη ήταν ως φωνή σάλπιγγος. Γιατί, λέγει ο Άγιος Ανδρέας, δια το μεγαλόφωνο. Δηλαδή ήταν πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή φωνή. Και τι παρήγγειλε αυτή η φωνή του Κυρίου? Ανάβα όδε, ανέβα εδώ και δείξω εσύ και θα σου δείξω. Αντιγενέστε μετά ταύτα και θα σου δείξω εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν μετά ταύτα. Πού θα ανήρχεται όμως ο Ιωάννης? Είναι στη γη ο Ιωάννης. Αν το θέλετε είναι στην Πάτμο ο Ιωάννης. Είναι στο σπήλαιον της Αποκαλύψεως ο Ιωάννης. Η μέρα Κυριακή. Πού θα ανήρχετο? Όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας και ο Σαρίας, το των γηίνων τελείως αποστήνε και εν ουρανό γενέστε την διάνοια του ακούοντος. Το να βρεθεί μακριά από τα γηίνα και να βρεθεί η διάνοια στα ουράνια. Ο τρόπος δε αυτός της αναβάσεως αναφέρεται ευθύς παρακάτω, όπως θα δούμε. Πάντως τώρα πλέον ο Ιωάννης θα έβλεπε εκείνα τα οποία θα εγίνονται εις το μέλλον και που η μυστηριώδη θέατρο αρχίζει από το έκτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Διότι και τα δύο αυτά κεφάλαια, τα οποία έρχονται μετά από το Δευτέρα, και αυτά αποτελούν μια επιμέρους εισαγωγή του όλου του κοινού, το μέρος των Αποκαλύψεων.
σκέφτη εγενόμηνα πνεύμα, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Να ο τι θα πει σκέφτης εγενόμηνα εμπνεύματι? Είναι η πνευματική ανάβαση. Είναι η έκταση, είναι η αρπαγή του νου. Αυτό θα πει ανέβα. Ανάβα, όδε. Ανέβα εδώ. Είναι αυτό που όταν κάποτε πάμε, ξέρετε, σε ένα τόπο με παράξενα πράγματα, περίεργα, θαυμαστά, και έχετε ένα παιδάκι, το κάνουν και οι μεγάλοι, φωνάζει το παιδάκι, «Μαμά, κοίταξε! Μαμά, κοίταξε εκεί! Κοίταξε και εκεί! Κοίταξε και εκεί! Να, να, να!» Αυτό θα πει το ειδού. Είναι μια διαρκής έκπληξη του Ιωάννου από ό,τι βλέπει. Και λέει συνεχώς, «Ιδού, ιδού, να, 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 είδα αυτό, και μετά είδα εκείνο, και μετά να, είδα εκείνο». Και ειδού, θρόνος έκειτο εν το ουρανό. Υπήρχε ένας θρόνος. Τι σημαίνει ο θρόνος? Είναι το σύμβολο. Αλήθεια, κάθεται ο Θεός πάνω σε κανένα θρόνο? Για προσέξτε. Να προσπαθήσουμε να έχουμε μια αναγωγή, να δούμε πίσω από τα σύμβολα την πραγματικότητα. Είναι το σύμβολο ο θρόνος της δόξης αλλά και της αναπαύσεως. Και ας δούμε πρώτα της δόξης. Ο προφήτης Μιχαίας λέει τα εξής, Γάμα Βασιλειών 22,19: «Είδον Θεόν Ισραήλ καθήμενον επί θρόνου αυτού και πάσα η στρατιά του ουρανού ιστήκη περί αυτών εκ δεξιών αυτού και εξεβονίμων». Όλοι οι άγγελοι ήσαν γύρω από τον θρόνο του Κυρίου του Ισραήλ. Ο δε προφήτης Ισαΐας σε εκείνο το περίφημο όραμά του που είναι γραμμένο στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του γράφει: «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επυρμένου». Επυρμένου θα πει πάλι υψηλού, σηκωμένου. Υψηλού και σηκωμένου. «Και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού». Διότι βλέπει το όραμα μέσα στο ναό του Σολομώντος. Και όταν μετά τα χερουβίμ ψάλουν το Άγιος, 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 είναι τόσο ισχυρή η φωνή των, ώστε λέει το υπέρθρον μετεκυρίδω. Δηλαδή φανταστείτε μια εικόνα που η σκεπή ανεβοκατεβαίνει, ταλαντούται από τις φωνές των αγγέλων. Και εγέμισε, λέγει, όλος ο ναός από καπνό θυμιάματος, όλα αυτά η δόξα του Κυρίου. Ώστε λοιπόν ο θρόνος είναι το σύμβολο της δόξης του Θεού. Σας είπα όμως ότι είναι και το σύμβολο της αναπαύσεως. Τι είναι παρακαλώ ένας θρόνος? Είναι μια καρέκλα. Βεβαίως είναι πεπικυλμένη αυτή η καρέκλα, στολισμένη, μεγάλη, υψηλή. Να, ορίστε. Το δεσποτικό, τι είναι στην πραγματικότητα? Είναι μια καρέκλα. Καρέκλα δεν είναι? Ένας καμνίνι και κάθεται ένας άνθρωπος εκεί. Αλλά μοιάζει αυτός ο θρόνος με τις καρέκλες που καθόμαστε? Όχι. Όχι. Αλλά είναι όμως μια καρέκλα, δηλαδή ένα κάθισμα. Αλλά κάθομαι θα πει αναπαύομαι. Αυτό θα πει κάθομαι. Λοιπόν, σημαίνει ο Θεός κάθεται. Αναπάβεται. Πού αναπάβεται όμως? Πού αναπάβεται? Ακούστε τι λέγει εδώ ο προφήτης Ισαΐας 57 κεφάλαιο κόμμα 17: «Κύριος ύψιστος εν αγίης αναπαυόμενος». Αγαπητοί μου, ο Θεός δεν έχει ούτε πόδια, ούτε σώμα να πάει να καθίσει ένα σκαμνί, ούτε κουράζεται ο Θεός. Είναι ανθρωπομορφικές αυτές οι εκφράσεις. Ο Θεός αναπάβεται επάνω εις τους Αγίους. Όπως ακόμη λέγει ο Άγιος Ανδρέας: «Διού θρόνου δηλούται η εν της Αγίης του Θεού ανάπαυσης, αυτής γάρ ενθρονίζεται». Επάνω εις αυτούς ενθρονίζεται ο Θεός. Και όπως λέγει μια λειτουργική ευχή, στη Θεία Λειτουργία δηλαδή, ο εν Αγίης αναπαυόμενος, λέμε: «Συ που είσαι εκείνος που αναπάβεσαι επάνω εις τους Αγίους». Είναι ο ίδιος λόγος που είπε ο Χριστός:
ελευσόμεθα εις των πιστών και μονήν κατοικίαν παρά αυτό ποιήσομεν. Θα έρθαμε εμείς τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και θα κατοικήσουμε μέσα εις των πιστών άνθρωπων. Ώστε λοιπόν αγαπητοί μου, ο θρόνος του Θεού είναι οι πιστοί άνθρωποι. Αν εγώ είμαι πιστός, γίνομαι θρόνος του Θεού. Αν εσείς είσαστε πιστοί, γίνεστε θρόνος του Θεού. Το αντιλαμβάνεστε? Γιατί να πάω μακριά? Αυτή η Θεοτόκος δεν έγινε θρόνος του Υιού του Θεού? Διότι μέσα της δεν ευάστασε αυτόν τον Υιόν του Θεού θρόνος? Αλλά και εμείς, αγαπητοί μου, είμαστε Θεοτόκοι. Δεν υπήρξε μόνο η Παρθένος Μαρία Θεοτόκος, και εμείς είμαστε Θεοτόκοι, και εμείς γεννάμε τον Θεόν Λόγον, και μες στην καρδιά μας ενανθρωπίζεται. Όταν τον πάρω με το σώμα, με το στόμα μου, σώμα και αίμα Χριστού, τι κάνω? Δεν ενθρονίζω τον Χριστό μέσα μου? Δεν γίνομαι ο θρόνος του? Ωραία το λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων αυτό. Θα βάλεις τη δεξιά σου παλάμη επάνω στην αριστερά, κατά τρόπον που και σταυροειδώς θα είναι, αλλά και κατά τρόπον που θα αποτελέσουν οι δυο σου παλάμες θρόνων, που επάνω εδώ θα είμαι ο αμνός. Παίρνουμε τον αμνόν, το σώμα του Χριστού, τον βάζουμε πάνω στο δεξί μας χέρι, βάζουμε το αριστερό από κάτω και γίνεται θρόνος. Τα δυο μου χέρια, και κατόπιν παίρνω τον Χριστό και τον τρώγω. Ο τρώγων μου την σάρκα. Ακούστε αυτό το δυνατό ρήμα, ο τρώγων μου την σάρκα. Τρώγω. Και τρώγοντας τον Χριστό, γίνομαι όλος θρόνος του Χριστού. Τα υποψιάζεστε αυτά, αγαπητοί μου? Τα υποψιάζεστε? Καταλαβαίνετε τι θα πει είμαι χριστιανός και τι θα πει ζω τη μυστηριακή ζωή? Και αν λάβετε υπόψη ότι ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπησε είναι ο Κύριος του ουρανού. Θεέ μου, ο Κύριος του ουρανού, ο Κύριος των αγγέλων, ο Κύριος του παντός. Πω πω, πού να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό? Και εγώ φτωχός το μόριον της δημιουργίας, γίνομαι ο θρόνος του Θεού, συγκατάβασης αγάπης του Θεού. Και επί των θρόνων καθήμενον, όμοιος οράσι λίθο η άσπιδη και σαρδίο, και ήρης κυκλώθεν του θρόνου ομοίως όρασης σμαραγδίνων. Και πάνω εις των θρόνων υπήρχε καθήμενος, κάποιος καθήμενος, ο οποίος ήταν όμοιος με τον αβλέπης, όμοιος οράσι, όμοιος με τον αβλέπης λίθον η άσπιδα. Είναι πολύτιμος λίθος, θα σας πω πιο κάτω. Και σαρδίο, πολύτιμος λίθος. Και ήρης, ουράνιον τόξον, ήρης κυκλώθεν του θρόνου, γύρω από τον θρόνο, που έμοιαζε αυτή η ήρης, το ουράνιον τόξον, με χρώμα σμαραγδιού. Ποιος εκάθητο επί του θρόνου? Εκάθητο ο πατήρ. Αλλά όμως δεν τον ονομάζει. Δεν λέγει τίποτα ο Άγιος Ιωάννης. Μόνο λέει ο καθήμενος. Και όπως σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας, ο ερμηνευτής της Αποκαλύψεως, επειδή δε τον πατέρα τον οραθέντα εντάφθα παρίστηση σωματικών αυτό χαρακτήρα ου περιτίθησιν ως περ εν τη προτεραία του Υιού οπτασία, αλλά τιμή εις αυτόν λήθης απικάζει. Προηγουμένως λέγει, περιέγραψε τον Υιόν που του ομίλησε, άκουσα φωνή και γύρισα και είδα, και να, όμοιος με άνθρωπον, ο οποίος ήταν έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Στα χέρια του κρατούσε 7 αστέρια, περιπατούσε ανάμεσα σε 7 λιχνίες, φορούσε αυτά τα ενδύματα, ήταν λευκά η κεφαλή του, οι ετρίχες κεφαλής λευκέ και ούτω καθεξής. Μας έκανε περιγραφή εκεί ο Ιωάννης εις το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Εδώ
απουσιάζει η περιγραφή. Γιατί κάθεται ο πατήρ? Τι να περιγράψει από τον πατέρα? Ο Υιός έγινε άνθρωπος και τον περιγράφει. Από τον πατέρα τι να περιγράψει? Αντί περιγραφής βάζει πολυτίμους λίθους, που λέγει ότι έμοιαζε σαν αυτόν τον πολύτιμον λίθον και ούτω καθεξής, για να δείξει με το χρώμα των πολυτίμων λίθων κάποιες ιδιότητες του καθημένου επάνω εις των θρόνων. Έτσι πολύ ορθά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αποφεύγει να παραστήσει τον Θεό, όπως αποφεύγουν να τον παραστήσουν και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, διότι είναι ο αόρατος και ο άρητος Θεός. Ακόμη χαρακτηριστικών αποφεύγει να αναφέρει και το όνομα. Δεν λέγει ο Θεός, δεν λέγει ο Κύριος, αλλά λέγει ο Καθήμενος. Τίποτα άλλο, ο Καθήμενος. Και προτιμά να τον περιγράψει, όπως σας είπα, συμβολικός, δια παρομοιώσεων προς τα λαμπρότερα αντικείμενα που υπήρχαν τότε, που είναι η πολύτιμη λίθη. Υπό το χρώμα των πολυτίμων αυτών λίθων προφανώς υποκρύπτονται οι χαρακτήρες του Θεού, του καθημένου. Και υπό την ίασπιν, πρέπει να σας πω ότι η ονομασία των πολυτίμων λίθων δεν συμπίπτει με τα σημερινά ονόματα των πολυτίμων λίθων. Δεν συμπίπτει. Πιθανότατα ο ίασπις είναι ο Αδάμας, είναι το διαμάντι. Και μάλιστα όχι ο κεχρωσμένος, αλλά ο άχρους, ο άσπρος δηλαδή, ο άχρους, ο οποίος είναι και ο πολυτιμότερος. Έτσι, υπό τον ίασπιν, που πιθανώς είναι ο Αδάμας, εννοείται η αγιώτης και η καθαρότης του Θεού. Υπό το Σάρδιον, πολύτιμος λίθος που εξήγεται στην επαρχία των Σάρδεων και ήταν κοκκίνου χρώματος, εννοείται η τιμωρητική δικαιοσύνη του Θεού. Άγιος αλλά και δίκαιος. Υπό δε την Ήρην, η Ήρης είναι το ουράνιον τόξον, υπονοείται η εύνοια του Θεού απέναντι των ανθρώπων, όσο κι αν έχουν αμαρτήσει. Γιατί? Διότι όταν έγινε ο κατακλυσμός, βλέπετε, δάνεια συμβόλων, για να κατανοήσουμε τον καθήμενον επί του θρόνου, τον Θεό. Όταν έγινε ο κατακλυσμός, είπε ο Θεός, θα βάλω το τόξο μου πάνω από κάθε βροχή. Δηλαδή το ουράνιον τόξο. Είναι σημάδι ότι πια όταν το βλέπω αυτό, και βέβαια όποτε βρέχει βγαίνει το ουράνιο τόξο, δεν είναι τίποτε παρά είναι η διάθλαση του φωτός, όπως πέφτει υπό ειδικά συνθήκας και γωνίαν και τα λοιπά, και είναι κάτι πάρα πολύ κοινό το να δούμε ουράνιον τόξο εκεί στο στόμιο, μόλις βρέξει ουράνιο τόξο βλέπουμε. Σημαίνει, λέγει ο Θεός, όταν θα βάλω την υπόσχεσή μου πάνω στο τόξο το ουράνιο, ότι δεν θα ξανακαταστρέψω τον κόσμο με κατακλυσμόν, όσο και να αμαρτήσουμε. Που σημαίνει, είναι το σύμβολο της ευμενίας του Θεού. Ο Θεός είναι ευμενής απέναντι στους ανθρώπους, ό,τι και να κάνουν. Είναι έτοιμος να τους συγχωρήσει, αρκεί να το ζητήσουν. Και ακόμη αξιοσημείωτον είναι ότι χαρακτηρίζεται ο καθήμενος ως όμοιος με πολυτίμους λίθους, ορθώς. Διότι πού να περιγράψει κανείς εκείνο το οποίο ήδη βλέπει? Σημειώσατε ότι οι προφήτες, ο Ιεζεκίλ και άλλοι προφήτες, ομιλούν δια ομοιότητα δόξης Θεού. Όχι δια ομοιότητα Θεού, για να το καταλάβετε. Έχω τον ήλιο, οι ακτίνες του φτάνουν στο σπίτι μου. Δεν έχω όμως τον ήλιο μέσα στο σπίτι. Έχω τις ακτίνες του, έχω την ενέργειά του. Και αυτές οι ακτίνες να μην είναι πραγματικά αυτές, αλλά να είναι μία εικόνα αυτό το οποίο βλέπω. Μία εικόνα. Λοιπόν, οι προφήτες ακόμα και την εικόνα των ενεργειών του Θεού βλέπουν. Όχι αυτές τις ίδιες τις ενέργειες, αλλά την εικόνα της δόξης του Θεού. Σωστά λοιπόν ο Ιωάννης βάζει αυτές τις εικόνες και λέγει στην περιγραφή του όμοιος, όμοιος, όμοιος. Όμοιος με εκείνο, όμοιος με εκείνο. Δεν είπε ήταν έτσι, αλλά έμοιαζε σαν κάπως έτσι. Για να δείξει την αδυναμία περιγραφής του Θείου.
δεν περιγράφεται, αγαπητοί μου, το Θείο. Ούτε καν οι ενέργειες του Θεού περιγράφονται. Και κυκλώθεν του θρόνου θρόνοι 24. Και επί τους θρόνους τους 20, και επί τους θρόνους τους 24 πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους ενηματίης λευκής, και τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς. Τι εξαίσιο θέα! Γύρω από τον θρόνο του καθημένου είδα 24 θρόνους. Φυσικά όχι λαμπρούς, όπως ο ένας θρόνος ο κεντρικός. Και πάνω εις τους θρόνους τους 24 είδα τους 24 πρεσβυτέρους, ενάρθρος τους 24 πρεσβυτέρους, οι οποίοι ήσαν καθήμενοι και αυτοί, ήσαν ντυμένοι με λευκά ημάτια, και στα κεφάλια τους επάνω είχαν χρυσά στεφάνια. Πραγματικά εξαίσιο θέαμα, εξαίσιο θέαμα. Αλλά αμέσως θα λέγαμε, στην εικόνα αυτή την οποία βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και μας την περιγράφει και εμάς, ώστε λοιπόν ο Θεός δεν μένει ακοινώνητος από την κτήση του, δεν μένει ο Θεός τον εαυτόν του έχοντας μόνον εσωτερική κοινωνία των τριών προσώπων. Όχι, αγαπητοί μου, ο Θεός κοινωνεί μετά των κτισμάτων του όταν είναι επί του θρόνου, και γύρω υπάρχουν 24 πρεσβύτεροι. Τι είναι πρεσβύτεροι? Άνθρωποι είναι. Άνθρωποι είναι. Σημαίνει ότι ο Θεός κοινωνεί μετά των κτισμάτων του. Αυτό και μόνο θα ήταν ικανό να προσπορήσει μια άπειρη δόξα στο Θεό. Ο έξω από την δημιουργία Θεός κοινωνεί με τη δημιουργία του, γιατί την αγαπά. Και ποιοι είναι αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι? Είναι η θριαμβεύουσα εκκλησία των δικαίων και των Αγίων, επί των οποίων ο Θεός επαναπάβεται. Ακόμη ο αριθμός των 24 πρεσβύτεροι εκφέρεται ενάρθρος, σας το τόνισα στην ανάγνωση του κειμένου, τους 24 πρεσβυτέρους. Είδα, λέγει, καθισμένους τους 24, αλλά δεν λέγει είδα 24 καθισμένους πρεσβυτέρους. Γιατί τους βάζει ενάρθρος? Σαν να είσαι γνωστοί. Τι θα πει σαν γνωστοί? Βεβαίως, αγαπητοί, βεβαίως, αυτό το ενάρθρος έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει ότι πρώτον αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι είναι γνωστοί στο Θεό. Ο Θεός γνωρίζει πάντα τους δικούς του, πάντοτε, όπου να σε κρύψουν, σε ό,τι αποθήκες να σε στριμώξουν και σε όποιες γωνιές αφανίας και ασημότητος κι αν σε απορρίψουν οι άνθρωποι, ο Θεός σε βλέπει, σε ξέρει, σε ξεχωρίζει, είσαι ο δικός του, μη φοβάσαι. Τι μεγάλη παρηγορία αυτό! Ο Θεός με ξέρει, είμαι δικός του, με γνωρίζει. Δεύτερον, είναι γνωστή στον Ιωάννη. Μα πώς είναι γνωστή στον Ιωάννη? Οι Άγιοι μεταξύ των είναι γνωστοί. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν στη γη, δεν είχε σημασία. Σας αναφέρω μόνο όταν στη μεταμόρφωση είδε ο Ιωάννης, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος τον Μωυσέ και τον Ηλία. Και τι είπε ο Απόστολος Πέτρος? Κύριε, τι ωραία που είναι εδώ, καλόν εστίν ημάς οδέιδε. Τι ωραία που είναι εδώ, να ετοιμάσουμε τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Ηλία και μια για τον Μωυσέα. Πού τους ήξερε? Πού τους είχε δει ο Μωυσής? 1500 χρόνια πρώτου του Πέτρου ήταν. Και ο Ηλίας πριν από 900 χρόνια, αγαπητοί μου. Πού τους είδε? Οι Άγιοι γνωρίζονται. Γι' αυτό ο Ιωάννης δεν είπε είδα πρεσβυτέρους, είδα τους πρεσβυτέρους. Δηλαδή είδα τους Αγίους, τη θριαμβεύουσα εκκλησία, από τον Άβελ μέχρι τότε τους μάρτυρας, τους Αγίους, των χωρών των Αγίων, που αντιπροσωπεύονται από τους 24 πρεσβυτέρους. Όταν λέγει όμως ότι ήταν άνδρες, προσέξτε σε αυτό το σημείο, τούτο δεν αποκλείει την παρουσία των γυναικών εις των ουρανών, εις την Βασιλεία του Θεού,
αλλά επειδή ακριβώς εξυπηρετεί το όλο σχέδιο, την όλη η απεικόνηση, η παρουσία των 24 πρεσβυτέρων, γι' αυτό βάζει άνδρες. Δεν αποκλείονται οι γυναίκες από την Βασιλεία του Θεού, το ξαναλέγω. Είναι πρεσβύτεροι, πρεσβύτερος θα πει ηλικιωμένος, δια να δηλωθεί η πνευματική οριμότης. Οι Άγιοι έχουν πνευματική οριμότητα. Είναι 24, δια να δηλωθεί το δις 12, δυο φορές το 12, σχηματικός αριθμός το 12, που σημαίνει δυο φορές το 12, όπως θα δούμε παρακάτω αργότερα, 12 φορές το 12.000, που είναι 144.000, σχηματική αριθμή αυτή, που δείχνει εδώ το μεγάλο πλήθος των Αγίων, δις 12. Στους Πυθαγορείους ο αριθμός 24 εσήμαινε πάντοτε την ολομέλεια του ουρανού, συνεπώς όλα τα αστέρια του ουρανού. Άρα 24 πρεσβύτεροι σημαίνει όλοι οι Άγιοι του ουρανού, όλοι οι Άγιοι του ουρανού. Τα λευκά ημάτια είναι το σύμβολο της αγνότητος και της αγιότητος. Η χρυσή στέφανη είναι το σύμβολο της νίκης κατά του κακού, αλλά και το ότι οι Άγιοι είναι το βασίλειον ιεράτευμα. Φορούν διαδήματα. Διάδημα θα πει το στέμα που φοράει ο βασιλεύς. Συνεπώς, είναι δηλωτικόν ότι οι Άγιοι αποτελούν το βασίλειον ιεράτευμα. Στο ίδιο βιβλίο, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 6, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και επίησεν ημάς βασιλείαν, ιερείς το Θεό και πατρία αυτού. Μας έκανε βασιλείς και ιερείς. Πώς λέγει η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη? Βασίλειον ιεράτευμα. Είναι η πιστή. Εξάλλου ο Κύριος υπεσχέθη στους μαθητάς του ότι θα καθίσουν επί 12 θρόνων δόξης. Αλλά και πάσπιστος. Τι είπε στην προηγούμενη επιστολή προς τον επίσκοπο της Λαοδικίας? Ο Νικών, δώσω αυτό ο Νικών. Ο οποιοδήποτε Νικών. Όχι μαθητέ του μόνο, οι 12. Ο Νικών, δώσω αυτό, καθίσε μετε μου εν το θρόνο μου. Θα του δώσω το δικαίωμα να καθίσει μαζί μου. Προσέξτε κάτι, οι 24 πρεσβύτεροι ήσαν καθήμενοι, εκάθυντο. Δεν ήσαν όρθιοι, εκάθυντο. Κάποια στιγμή θα σηκωθούν. Θα το δούμε αυτό στην πορεία του κειμένου. Ήσαν καθήμενοι. Τι σημαίνει αυτό? Την ανάπαυση που έχουν οι Άγιοι εις τη Βασιλεία του Θεού. Το ίδιο βιβλίο της Αποκαλύψεως μας γράφει 14 κεφάλαιο 13. Μακάρι οι νεκροί, οι εν Κυρίω αποθνίσκοντες απάρτη από εδώ και μπρος. Ή να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών. Να αναπαυθούν από τους κόπους τους. Τους πειρασμούς, τις δυσκολίες. Τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετ' αυτών. Τα έργα τους δε τους ακολουθούν. Τα καλά τους έργα. Ώστε λοιπόν κάθονται εις τους θρόνους. Σημαίνει η ανάπαυση εις την Βασιλεία του Θεού. Οι θέσεις δε των επιθρόνων καθημένων πρεσβυτέρων είναι κυκλώθεν του θρόνου, όπως το λέει ο Ευαγγελιστής. Κυκλώθεν του θρόνου. Θα πει κυκλώθεν, γύρω από το θρόνο. Αλλά αυτό το γύρο, επειδή ο Ιωάννης βλέπει, έχει μπροστά του, δεν μπορεί να είναι ένας κύκλος, αλλά ένα ημικύκλιον. Αριστερά και δεξιά, γύρω από τον θρόνο, έχοντας μπροστά του όμως ανοιχτό το πεδίο οράσεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, για να βλέπει τον κεντρικό θρόνο του Κυρίου που κάθεται εις τον θρόνο. Άρα λοιπόν είναι ένα ημικύκλιον, πιθανότατα είναι μια ωραιοτάτη και χαρακτηριστικοτάτη εικόνα της Θείας Λατρείας, αν θέλετε της Θείας Λειτουργίας. Ενθυμίζει το σύνθρονο που είχαν οι παλαιές εκκλησίες, στον οποίο είναι κάθετο στο κέντρο ο επίσκοπος, ήταν πίσω από την Αγία Τράπεζα. Στην Πάρο, στην Εκατονταπηλιανή, μπορείτε να το δείτε αυτό. Ήταν το σύγχρονο, εδώ η Αγία Τράπεζα, από πίσω από την Αγία Τράπεζα. Ήταν σκαλοπάτια, όπως είναι οι κερκίδες ενός γυμναστηρίου. Στο κέντρο ο επίσκοπος και γύρω-γύρω ήταν οι πρεσβύτεροι. Αλλά ο επίσκοπος είναι εις τύπων Χριστού. Και οι πρεσβύτεροι είναι εις τύπων του λαού. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Κάτι περισσότερο. Τι είναι η Εκκλησία? Τι είναι η Εκκλησία? Είναι η πιστή περί την Αγίαν Τράπεζαν
που είναι το σύμβολο του θρόνου του εσφαγμένου αρνίου. Έτσι λοιπόν οι πιστοί είναι γύρω, οι 24 πρεσβύτεροι, οι Άγιοι γύρω από τον θρόνο του Κυρίου. Και εμείς όταν είμεθα γύρω από την Αγία Τράπεζα, σήμερα δυστυχώς πια την Αγία Τράπεζα δεν την έχουμε στο κέντρο, αλλά την έχουμε στην άκρη και δεν είναι πια γύρω, αλλά τυπικός, εικονικός, ουσιαστικά όμως είμαστε γύρω από την Αγία Τράπεζα. Κυκλώνουμε την Αγία Τράπεζα εφόσον είμαστε συνδετημόνες αυτής της Ιεράς Τραπέζης, συνδετημόνες του αυθόνου μόσχου του σιτευτού επί της Αγίας Τραπέζης, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ολόκληρη η εικόνα, αγαπητοί μου, του καθημένου επί του θρόνου και των 24 πρεσβυτέρων καθημένων επί θρόνων δείχνει το βαθύτατο μυστήριο της αγάπης του Θεού και της κοινωνίας του μετά της κτήσεως. Καληνύχτα σας.